Βαγγέλων! You son of a bitch! Έχεις βαρεθεί να βλέπεις την ίδια νερόβραστη ταινία δράσης ξανά και ξανά? Κουράστηκες από τα CGI και τις μπλε ακτίνες στον ουρανό που κάνουν όλες τις ταινίες δράσης να μοιάζουν με video game? Ψάχνεις για μια εποχή που οι επικές ατάκες και οι καλοί διάλογοι ήταν εξίσου σημαντικοί με τις εκρήξεις? Ευτυχώς για σένα ήρθαν τα Μπρόσκα, μια εκπομπή για ταινίες δράσης που σέβονται τον εαυτό τους. Οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι μοντελάκια της Calvin Klein, είναι αληθινοί άντρες με τρίχα, κοιλιά και καράφλα. Οι ηρωίδες μας δεν είναι αδύνατα κοριτσάκια που παριστάνουν τους νίντζα, είναι γυναικάρες που καρφώνουν σύριγγες σε μάτια και τους πάνε για να μείνει μέσα η βελόνα. Ξέχνα τις αδιάφορες cringe ατάκες από ηθοποιούς παιδαρέλια. Shut up, bitch! Στα Μπρόσκα έχουμε ατάκες που αλλάξαν τη motherfucking ροή της ιστορίας. Welcome to the Rock. Από βετεράνους του Hollywood που δίνουν ερμηνεία καριέρας και παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά. Fuck you and your fans. Now, come. Today, I'm gonna kill the motherfucker. Μπρόσκα. Για να θυμούν την παλιά και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Dylan, son of a bitch. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλή μεσημέρα ή καλό βράδυ, αναλόγως πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Άλλο ένα μπρόσκαρ έρχεται κοντά σας. Μ' αρέσει που κάνουμε λίγο πιο τυπική εισαγωγή αυτή τη φορά. Ναι, γίναμε πολύ φόρμα ξαφνικά. Σήμερα κάνουμε μια ταινία που έχουμε αργήσει λίγο. Έπρεπε να γίνει, μας την έχετε ζητήσει προφανώς. Άπειρες φορές. Το Predator, γιατί αυτό κάνουμε σήμερα. Το γνωστό και ως Predator στις πιο παλιές γενιές. Θα κάνω ένα hot take. Έχω πολλά hot takes αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ότι θα έχω και δύο πολλά hot takes αυτό το επεισόδιο. Οπότε ετοιμαστείτε. Δεν είναι ταινία μπρόσκαρ. Hear me out. Είναι sci-fi horror. Ναι. Είναι μπρόσκαρ περίπου μέχρι το 1 τρίτο της ταινίας. Μετά αλλάζει. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ζάνρα, στο είδος ταινίας που συνήθως κάνουμε εδώ, που είναι, ξέρεις, δράση, ρε παιδί μου, ή κάποιο alien invasion, αλλά πάρα πολύ μπαμπούμ. Είναι πάρα πολύ ταινία suspense. Είναι σαν το alien βασικά, αλλά το πρώτο. Ναι. Ναι. Αντί για alien έχουμε τον Predator. Και αντί για τη Sigourney Weaver και την παλιά παρέα της, έχουμε ένα συνοθήλευμα τεστοστερόνης, Βαγγέλη. Γι' αυτό και μπαίνει άλλωστε. Ξέρεις τι είναι. Έστω ότι κάθεται ο σεναριογράφος να γράψει το σενάριο. Και γράφει και δεν έχει σκεφτεί Predator, δεν έχει σκεφτεί τίποτα. Έχει σκεφτεί hostage κατάσταση. Ναι. Και είναι μέχρι τη μέση και κάνει. Scrap that. Και πάει να το σβήσει. Και κάποιο, όχι. Κράτα το. Ναι, έχω μια ιδέα. Και βάλει και αυτή. Ναι. Okay. Θα σου πω, θυμάσαι τους τίτλους αρχής που λέω ότι στις ταινίες μπρόσκαρ δεν πρωταγωνιστούν παιδαρέλια που απλά αφήνουν λίγη αξιρισιά για να περνάνε για σκληροί, αλλά παίζουν actual γέροι σκληροί άντρες που μασάνε καπνό και καπνίζουν πουρα και πίνουν whisky. Αυτό το στοιχείο των τίτλων αρχής, αυτό το έχει στα χίλια αυτή την ταινία. Λείπουν κάποια άλλα. Λείπουν όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, υπερβολέ. Έχουμε πολλά hot take. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ξεκινήσουμε όλη η γενιά των Age θα κλείσει αυτό το επεισόδιο. Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε, όπως καταλάβατε, κάνουμε σήμερα το Predator του John McTiernan. Η δεύτερη ταινία του John McTiernan μετά το Die Hard το 3. Για μένα είναι. Α, και άλλο hot take. Στο Predator έχει την καλύτερη ερμηνεία του Arnold Schwarzenegger. Τη ζωή του. Ναι, σε όλη την καριέρα. Hot take. Είναι actual ηθοποιός εδώ πέρα. Εντάξει, ξέρω. Δεν είναι για Oscar, αλλά μπορεί σου περνάει ότι είναι ένα φανταμένο. Ένα λογικό τύπο ο οποίο χάνει σιγά σιγά τη λογική του και χάνει τον έλεγχο τη κατάσταση. Όλα αυτά τα περνάει μαλακά. Είναι ωραίο. Ναι, είναι βασικά αυτό που λέγαμε ότι ο πρωταγωνιστή μα θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Απλά είναι ο Σβαρτζενέκερ. Δεν έχουμε στοιχεία σβαρτζενερικιστικά να το ναι, πω έτσι. Ναι, και είναι πολύ περίεργο που ξέρει, χάνεται στο ρόλο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τέτοια πράγματα για τον άλλο. Αλλά... Ότι ο ρόλο καπελώνει τον Άρνολντ. Είναι πολύ περίεργη αυτή η φράση. Γι' αυτό έχω κάνει ένα twist ιστορικά γιατί μπορούσα να βάλω. Ναι, άπειρο κόσμο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν μέχρι και τον Τόμι Λι Τζόουνς να βάλω, γιατί η δύναμη του Σβαρτζενέκερ δεν φαίνεται πουθενά. Είναι όλο όπλα και ξυπνάδα. Ισχύει. Ρε το Σβαρτζενέκερ, το χαμελέοντα, ποιο το περίμενε. Χαμελέοντα υποκριτική σου, Σβαρτζενέκερ. Ναι, μαλάκα. Ντάνιελ Ντέι Λούις των ταινιών δράση. Έπρεπε να πάρει Όσκαρ. Το Predator το είχα δει πιτσιρικά. Εντάξει, δεν το είδα το 1987 όταν βγήκε γιατί ήμουν τεσσάρων ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, αλλά το είχα δείξει στην τηλεόραση αργά το βράδυ, χωρί να ξέρω τι είναι. Ήμουνα το ιδανικό κοινό για αυτή την ταινία. Δεν ήξερα τι έβλεπα, ήμουνα α, είναι ράμπο φάση, οκ, γάμο πάμε. Και ξαφνικά αλλάζει τα μισά, ρε παιδί μου, είδος ταινίας και γίνεται survival horror. Είναι κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Ξέρεις, αόρατος εξωγήινος με gadgets εδώ πέρα και τέτοια. Ναι. Πράγματα που θεωρούμε δεδομένα τη σήμερον ημέρα. Πάρα πολύ αγωνία, πάρα πολύ suspense και αυτό είναι και το νόημα. Το Predator είναι πολύ ωραία ταινία να δεις μία φορά χωρίς να ξέρεις τι είναι το Predator. Άρα το Predator είναι πολύ ωραία ταινία να δεις το 1987. Ναι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ναι. Και τώρα να τη δεις για ιστορικούς σκοπούς ή να τη δείξεις ένα πιτσιρικά που δεν έχει δει απολύτως τίποτα, ρε παιδί. Σε αβορήγινα πού. Ναι, ρε παιδί, είναι γίνεται. Ένα πεντάχρονο παιδί που είναι η πρώτη ταινία, ξέρω εγώ. Η πρώτη ταινία ever. Ναι. Για να δούμε. Θα βρω λάθη. Μ' αρέσει αυτό. Μας έχει απογοητεύσει λίγο τελευταία, παρά είναι καλά τα review. Ναι, παραπέφτουνε μέσα. Predator. Ελληνικός τίτλος, ο κυνηγός. Το δέχομαι. Okay, it's fine. It's fine. Ένας κυνηγός, μα τι κυνηγός. Ο Άρνολντ Σβαρτζενέκερ θα αντιμετωπίσει τον ίδιο το θάνατο
σε μια τρομακτική περιπέτεια όπου ο κυνηγός γίνεται κυνηγημένος. Αν μη τι άλλο, υπάρχει αυτό το theme στην τελευταία. Στα τελευταία 10 λεπτά, ναι. Βαθιά μέσα στη ζούγκλα της Λατινικής Αμερικής, μια ομάδα επίλεκτων κομάντο κινδυνεύει από ένα μυστηριώδες πλάσμα που βλέπει τη θερμική ενέργεια του σώματος και αντιλαμβάνεται την ένταση του φόβου. Είναι ο κυνηγός! Που σκοτώνει από ευχαρίστηση και δεν φοβάται κανένα και τίποτα. Όλοι θα βρεθούν απέναντι στον αιμοσταγή κυνηγό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους, να παραμείνουν ζωντανοί. Ήταν πάρα πολύ καλό, γάμο. Ήταν καλό, ναι. Ναι, ρε, που στην τάξη δεν πειράζει. Πριν περάσουμε στην αφήγηση, όπως πάντα, ένα σύντομο μήνυμα από το χορηγό μας, το νέο μας ανανεωμένο κλιπάκι που έχει. Το έχω δει 5 φορές, ρε. Κλέψει τις καρδιές σας. Τη μέρα που το έστειλες 5 φορές το είδα και. Μακάρι όλες οι διαφημίσεις να ήταν έτσι, το γνωρίζω. Δείτε τι πράγμα εννοούμε. Έλα, εγώ είμαι πάλι! Ακόμα να βάλεις VPN, ρε άχρηστε! Τα δεδομένα σου κινδυνεύουν, αγόρι μου! Αλλά εσύ εκεί! Μην ανησυχείς, Μάικιους, μου λες! Σερφάρω με ασφάλεια γιατί έχω βάλει αντιβάρους! Είσαι σοβαρός! Οι χακεράδες παραμονεύουν παντού! Έτοιμοι να κλέψουν τον αριθμό της πιστωτικής σου κάρτας κάθε φορά που σερφάρεις σε δημόσιο δίκτυο. Ο Ζούκερμπεργκ σου κλέβει τα δεδομένα και τα πουλάει στις πολυεθνικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πέρασε νόμο για να σου σκανάρει τα μηνύματα και τις nudes. Ξύπνα, Έλληνα! Το αντιβάριου σου δεν πιάνει μία! Ένα VPN από την άλλη σε προστατεύει από όλα αυτά. Μεταμφιέζει την IP σου και στέλνει όλα σου τα δεδομένα μέσα από κρυπτογραφημένο διάβλο. Επίσης, με ένα VPN μπορείς να αλλάζεις την τοποθεσία σου και να απολαμβάνεις ταινίες από το αγγλικό ή το αμερικάνικο Netflix. Και εντάξει τώρα. Τώρα μεταξύ μας, με ένα VPN μπορείς να απολαμβάνεις τις ίδιες ταινίες με έναν πιο early 2000s τρόπο, ας το πούμε. Και τώρα θα μου πεις, μα Μάικιους, υπάρχουν τόσα πολλά VPN εκεί έξω. Γιατί πρέπει ντε και καλά, καταρχάς μη με διακόπτεις! Κατά δεύτερον, ναι, προφανώς μπορείς να βάλεις ένα από τα 800 εκατομμύρια άλλα VPN που διαφημίζονται αυτή τη στιγμή στο YouTube. Μάντεψε τι αποδεικνύει αυτό παρεμπιπτόντως. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις VPN τη σήμερον ημέρα. Το αόρατο χέρι της αγοράς σου μιλάει, αγάπη μου. Και κατά τρίτον, αν βάλεις συγκεκριμένα NordVPN, απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που προσφέρουν οι άλλοι και ταυτόχρονα στηρίζεις την αγαπημένη σου εκπομπή με τις εκρήξεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, αν όντως έχεις σκοπό να βάλεις κάποιο VPN, βάλε το δικό μας από το link στην περιγραφή, ρε φίλε. Μην είσαι γύφτο. NordVPN! Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Ξέρεις τι είναι το NordVPN? Τι είναι, ρε? Ένα ψηφιακό προφυλακτικό. Αυτό είναι το NordVPN. Link στην περιγραφή, βάλτε ένα NordVPN στη ζωή σας, παιδιά, και κατά προτίμηση βάλτε το δικό μας και ξεκινάμε! Πάμε. Η ταινία μας λοιπόν ξεκινάει με ένα ελικόπτερο που μεταφέρει την ομάδα μας. Έτσι, έχουμε δράση, είναι ελικόπτερο, πρέπει να υπάρχει. Θάλασσα υπάρχει, ηλιοβασίλεμα ή ηλιοδύση, δεν ξέρω τι είναι. Ηλιοανατολή, ηλιοδύση, έτσι λέγονται. Αυτά είναι τεχνική όρη, παιδιά. Προσγειώνεται για να μπριφαριστεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για μια αποστολή. Βγαίνουν όλα τα κομμάτια από το ελικόπτερο. Όλα. Βγαίνουν όλα. Ένα γαλατικό χωριό αντιστέκεται. Μαλάκα, ο Άρνολντ είναι στην πουτσα του, είναι με το γυαλί ηλίου. Ναι, τέτοια απόλαυση που ανέβει αυτό το πουρο. Ναι, πραγματικά. Ταξιδεύω 15 ώρες αυτό το ελικόπτερο και δεν με αφήνω να καπνίσω. Αυτό που πρέπει να συμπεράνεις είναι προφανώς ότι ο κανόνας εκείνη την ώρα είναι να κατέβεις από το ελικόπτερο. Άρα ο Άρνολντ δεν παίζει με τους κανόνες, θα απολαύσει πρώτα το πουρο. Αναγκάζεται να το σπάσει. Άμα του βάλεις κανόνα, αναγκάζεται να το σπάσει. Δεν μπορεί αλλιώς. 18 hours ago, we lost a chopper. Οπότε λοιπόν πάμε για κλασικό 80s μπριφάρισμα. Πρέπει να πάτε στην τάδε χώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουμε κάτι ομήρους που τους κρατάνε οι Σαντινίστας λατινική, δεν ξέρω και εγώ τι. Ή τα πιόκα, δεν ξέρω. Ο Νοριέγκα, κλασικά κάτι τέτοιο. Long story short, πρέπει να μπούμε behind enemy lines, να σώσουμε τους ομήρους, να σκοτώσουμε ό,τι τολμάει να έχει σφιγμό και να γυρίσουμε πίσω στη βάση για μπριζόλες, whisky και αναβολικά. Απορίες. Μια Τετάρτη. Και μ' αρέσει που ρωτάζει ο Τζενέικερ. So why don't you use the regular army? What do you need us for? Και του λέει, χαίρομαι που έκανες αυτήν την ερώτηση, Άρνολντ. Because some damn fool accused you of being the best. Και μετά, μαλάκα, έχουμε την καλύτερη χειραψία που αποτυπώθηκε ποτέ σε φιλμ. Dylan! You son of a bitch! Είναι πολύ ωραίο που βλέπεις οι παλιόφιλοι κοντράρονται. Έχουμε ένα mini brand effect. Ένα mini brand effect στον αέρα, μπράβο. Και σου δείχνει ότι ο Carl Weathers, η παλιοσυρά του Arnold που παλιά ήταν μαζί στη λάσπη, τώρα πλέον είναι γραφιάς. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils. Επέτρεψε μου να πω ότι αν είναι έτσι γραφιά, δε. Θέλω να είμαι αύριο γραφιά. Είναι γραφιάς όπως ήταν στην αρχαία Σπάρτη ο συγκλητικός, ρε παιδί. Έτσι γραφιά. Στα 80's, παιδιά, αυτά έτσι ήταν οι γραφιάδες. Κάποια στιγμή ξαναλένε στον Σβατζενέκερ ότι είναι ο καλύτερος κάπως. Και ο Σβατζενέκερ σε φάση. We need the best. That's why you're here. Go on. Ναι, συνέχισε. Έχει μια τέτοια φάτσα. Είναι υπέροχο, ναι. I'm going in with you, Dutch.
General, my team always works alone. Οπότε στην ουσία η σφιχτοδεμένη ομάδα του Σβατζενέγκε, yeah, που είναι χρόνια μαζί ρε παιδί μου σε αποστολές, πρέπει να πάρει μαζί της το γραφιά τώρα τον παλιό που έχει σκουριάσει τον Ντίλον. Και όχι μόνο τον πάρει μαζί, είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Ναι, κάτι που δεν φαίνεται ποτέ με στην ταινία μετά. Ναι, εντάξει, αλλά γενικά υπάρχει μια μικρή σύγκρουση εκεί πέρα. Τον λοξοκοιτάνε οι άλλοι και δεν γουστάρουν πάρα πολύ. Το οποίο φαίνεται και στην επόμενη σκηνή, όπου εκεί γνωρίζουμε την ομάδα μας, στο ελικόπτερο που πάει στην αποστολή. Έχουμε μια σκηνή, ξέρω εγώ, τύπου Βιετνάμ και έχουμε τους πρωταγωνιστές μας, οι οποίοι ακούνε rock and roll από ένα τρανζίστορ. Είναι full χαλαροί, λες και πάνε ένα σούπερ μάρκετ, ναι, ξέρω εγώ. Βρίζονται. Κάνουν αστεία για μουνιά. You know, like μασάνε καπνό. Φτύνουν το καπνό στις αρβίλες του άλλου. Κουντουλάνε τα κεφάλια τους. Είναι ένα όργιο τοξικής αρσενικότητας και τεστοστερόνης. And we fucking love it. Είναι πολύ ωραίο team. Είναι expendables τύπου team. Έχει απ' όλα. Έχει ρε παιδί μου τον ειδικό στα εκρηκτικά και τον Νέρντουλα που είναι ο Shane Black. Έχουμε ρε παιδί μου το σκληρό καρύδι με μη στο σώμα και στο μυαλό που είναι ο Jesse Ventura, ο οποίος ξέρεις είναι ο πιο tough από όλους, ξέρω εγώ. Έχουμε το σοφό Ινδιάνο, ο οποίος είναι ο ιχνηλάτης μας. Διότι φυσικά ο ιχνηλάτης μας είναι Ινδιάνος, because they're fucking best. Ναι, αλλά πες πώς τον λένε. Α, ναι, μπράβο, ακούσει το όνομα Πόντσο και λες, α, ο Ινδιάνος. Όχι, φίλε, η ταινία σπάει τα στερεότυπα και ο Ινδιάνος μας λέγεται Billy. Ούτε καν καθιστός Billy. Ναι, meet me halfway τουλάχιστον ταινία. Καθιστός, με ευχαριστώ, Βαγγέλη. Και ρε φίλε, δεν είναι παιδαρέλια. Είναι 35χρονοι, 40χρονοι άντρες. Έχουν βαθμό όλοι, οπότε ναι, δεν είναι καθόλου παιδαρέλια. Είναι γαλουχημένοι, έχουν εμπειρία από το πεδίο της μάχης. Δικούν δικές τους μονάδες, πλάνοι επιλεκτοί. Ακριβώς, μαλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο που δεν είναι παιδαρέλια, μαλάκα, και είναι βετεράνοι τύποι. Και εδώ, Βαγγέλη, νωρίς είναι η αγαπημένη μου ατάκα. Είναι λοιπόν, Βαγγέλη, στο ελικόπτερο Jesse Ventura για να σπάσει λίγο την ένταση. Μασάει ταμπάκο, διότι φυσικά μασάει καπνό. Και κερνάει τον κόσμο να γυρίζει. Ο καπνός. Ο καπνός, κανείς δεν το γουστάρει. Και ο Jesse κουνάει το κεφάλι του και λέει. Έχουμε πει πολλές φορές, Βαγγέλη, γύρνα το αυτό σήμερα. Νομίζω ότι αυτό κερδίζει το βραβείο. Ένα μάτσο που στάρες με χαλαρό σαγόνι. Και μετά το καπακώνει, γιατί εκεί που προσπαθείς να συνέχισε από το σοκ, μετά πετάει και το χιουμοράκι. Like αυτό θα σε μετατρέψει, Βαγγέλη, σε σεξουαλικό τυρανόσαυρο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μιχάλης στα 8 του χρόνια όταν άκουσα αυτή την ατάκα, μετά είχε λίγο γεννάκι εδώ πέρα. Αυτό δεν πρόκειται να γυριστεί με τίποτα σήμερα. Α, μπορεί να γυριστεί, ξέρεις πώς. Θα είναι ο κακός της ταινίας. Ούτε καν, μαλάκα, πλέον η κακή της. Δεν έχεις δει ότι η κακή, ειδικά μα είναι γυναίκα, ο κακός δεν είναι πλέον κακή. Είναι απλά παρεξηγημένη και είχα δυστυχισμένη παιδική και μέχρι το τέλος της ταινίας πάντα εξηλαιώνονται. Μαλάκα, κάντε ένα κακό. Τι είτε πάθει! Κάντε ένα κακό που γεννήθηκε μου νόπαν! Ναι! Γεννήθηκε και αρχίζει! Ξέρεις κάτι, μην κάνετε για να κάνουμε εμείς περισσότερα επεισόδια αυτής της εκπομπής, έτσι, να, πούτσα μας! Και τώρα που το επεισόδιο έφαγε demonetize, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή να σας πούμε ότι έχουμε και Patreon. Τώρα που χάσαμε το χορηγό μας, είναι στη μόνη μας ελπίδα ουσιαστικά. Ναι, δείτε λοιπόν πώς μπορείτε να σώσετε αυτήν την εκπομπή. Θέλεις να στηρίξεις την καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν χωρίς να τα σκάς στις πολυεθνικές? Βαρέθηκες στις κλασικές χορηγίες με link στην περιγραφή? Θέλεις να είσαι αληθινό? Τι κάνεις ρε μαλάκα? Τι κάνω ρε μαλάκα, θα μπορούσα να κάνω επικό ζου! Ναι, επικό ζου με το φακό έτσι! Τι έρχεσαι με την κάμερα σαν να... Άντε γάμισε εσύ ρε μαλάκα! Άντε γάμισε! Θέλεις να είσαι αληθινός μπρο του μπρόσκαρ? Τώρα μπορείς να γίνεις εσύ χορηγός της εκπομπής. HTTPS άνω κάτω τελεία www... Όπα, κάτσε και δύο κάθετους. Κάθετος www.patreon.com/μπρόσκαρ. Με 3 ευρώ το μήνα είσαι ανθυπομπρό. Το όνομά σου φιγουράρει περήφανο στην περιγραφή κάθε επεισοδίου. Έκρηξη! Με 5 ευρώ το μήνα γίνεσαι μπρο. Τσατάρεις με άλλους μπρο στο Discord server μας και το όνομά σου χαράσεται με αίμα στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου. Μπριζόλα! Με 15 ευρώ είσαι αρχιμπρο. Προτείνεις το δικό σου recasting σε αποκλειστικό group του Discord μας και το καλύτερο μπαίνει κανονικά μέσα στο επόμενο επεισόδιο δίπλα στα recasting του Μάικιους και του Βαγγέλη. Επίσης, κάθε μήνα παίρνεις ένα δωρεάν live σχολιασμό μιας θρυλικής ταινίας από τον Μάικ και τον Βαγγέλη, ούτως ώστε να την δεις παρέα με τα παιδιά. Καθώς και αποκλειστικό behind the scenes υλικό. Μουστάκι! Με 100 ευρώ γίνεσαι Big Fat Super Mega Bro. Εκτός από όλα τα παραπάνω perks, σου στέλνουμε δωρεάν ένα merch κάθε μήνα. Και στα άδυτα του Discord μας, τσατάρεις απευθείας με Μάικιους και Βαγγέλη, όπου αποφασίζετε μαζί ταινίες που θα γίνουν μελλοντικά επεισόδια.
μπαζούκα, πύραυλος και άλλη έκρηξη. Και τέλος, με 1000 ευρώ μπαίνεις στην κατηγορία Μάμεν. Είπαμε να στηρίξεις, αλλά εσύ το γάμισες και ψόφισε. Λοιπόν, έχεις όλα τα προηγούμενα perks, συν ακόμα ένα. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο, κάνουμε κυριολεκτικά όποια ταινία μας πεις. Είδες, κάναμε λάνθιμο, δεν λέμε ψέματα. Πλείς μην προτείνεις λάνθιμο. Μπες τώρα στο patreon.com / μπρόσκαρ, διάλεξε το δικό σου επίπεδο στήριξης και γίνε μέλος του Bro Army σήμερα. Και αυτό το link είναι στην περιγραφή. Μπορείτε να στηρίξετε λοιπόν την εκπομπή απευθείας. Εντάξει, τώρα μεταξύ αστείου και σοβαρού, όντως τα περισσότερα επεισόδια μπρόσκαρ τρώνε ντιμόνιτα, παιδιά, έτσι να το ξέρετε. Όλα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι δεν παίζουν πολλές διαφημίσεις σε αυτήν την εκπομπή. Ναι. Οπότε στηρίξτε και συνεχίζουμε. Προσγειώνονται λοιπόν στη ζούγκλα της Λατινικής Αμερικής. Στο LZ, στο Landing Zone. Στο Landing Zone, σωστά. Πάνε προς το εχθρικό camp να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ώσπου. Ωσότου βλέπουν να κρέμεται από ένα δέντρο σαν μπανάνα. Ένα ελικόπτερο. Ναι, και μέσα έχει κόσμο, έχει πτώματα, φρέσκα πτώματα, δηλαδή ήταν πρόσφατα, δεν έχουν σαπίσει κάτι τέτοιο. Ό,τι έγινε πολύ πρόσφατα, που τους την έχουν πέσει ρε παιδί μου, τους έχουν σκοτώσει πάρα πολύ efficiently. Και πάρα πολύ αγριά. Βλέπουν και κάτι πτώματα γδαρμένα μαλάκα που τα έχουν κρεμάσει σαν χταπόδια στην ταβέρνα είναι ναι. Μαλάκα. Fun fact, είναι αληθινοί άνθρωποι που τους γδάρανε. Όχι, αλλά έχει που και που χρησιμοποιούν αληθινά έντερα ζών στην ταινία μαλάκα. Αλήθεια. Είναι fucking gross. Πώς θα βρώμα για το γύρισμα, έτσι. Α, και αυτό μπορεί να το κάνεις τώρα. Χειρότερο. Θα πούνε οι animal lovers. Α, σκοτώνουν ζώα αυτοί. Όχι, δεν το σκοτώνουμε για την ταινία. Δεν το ξετεριάσαμε εκείνη την ώρα. Δεν το ξέρεις. Πήγαμε στο χασάπικο. Το ξέρεις. Και τι είπες, στο χασάπικο εννοείς τον δολοφόνο με πτυχίο. Αυτόν. Μιλάς για αυτόν, Μιχάλη. Ποιον άνθρωπο έκανα κουμπάρο, κυρίες και κύριοι. Και μου το λέγανε, είναι Ναζί. Βλέπει τον νεκροτάμπελο ο Σβαρτσενέγκερ και λέει: I knew this man. Green Berets out of Fort Bragg. Now what the hell were they doing here? I don't know, Dutch. Τιλον. They shouldn't have been here. Somebody sent them. Ναι, είναι λίγο ύποπτο ο Τιλον. Είναι λίγο σαν αβαμπίτς, θα έλεγε κάποιο. Το ελικόπτερο το έριξε heat seeking πύραυλος, ξέρω εγώ. Α, μπράβο, ναι! Και λένε πολύ προηγμένη τεχνολογία, ρε παιδιά, για τους Νοριέγκα Ζαντινίστας, ξέρω εγώ. Για τους influencer που έχουμε εδώ στη ζούγκλα. Ωραία λεπτομέρεια που ο μαύρος αυτός με το ξυρισμένο κεφάλι, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος. Σκάι Μίτο, σε ένα όρνιο. Τι φας τόρνιο, τι. Τι νοχελικό, τι βραδύπου σόρνιο είναι αυτό, πώς έκατσε να φάει κλωτσιά. Επίσης γύρινα το σήμερα, Βαγγέλη, γιατί όντως έφαγε γεμάτη κλωτσιά μαλάκα το όρνιο. Φτάω λοιπόν έξω από το camp, ήρθε η ώρα να οπλιστούνε. Εδώ γίνεται και το reveal του minigun του Jesse Ventura που κάνει ένα και είδες που το οπλίζει, κάνει ένα. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό με τα minigun, αλλά μας αρέσει, λογικά όχι. Μέχρι στιγμής βλέπουμε το Rambo 3. Βλέπουμε τέτοιου είδους ταινία. Jack Norris βλέπουμε. Μπράβο, και σώζει τέτοιου στο Βιετνάμ. Μέχρι που ξαφνικά βλέπεις ένα περίεργο POV shot από θερμική κάμερα και να ξέρεις ακούς ένα σφιγμό ρε παιδί μου και παράσιτα και τέτοια. Κάτι φαίνεται ότι παρακολουθεί τους φίλους μας. Ναι. Αυτό, δεν λέμε κάτι άλλο. Πάμε πίσω στο στρατόπεδο. Οπότε οι πρωταγωνιστές μας κυκλώνουν το camp και ο Σβαρτσενέγκερ θέλει να κάνει έναν αντιπερισπασμό. Βάζει ένα σάτσελ με κρυκτικά, σηκώνει με τις χερούκλες του, το αφήνει κάτω, το αμάξι καρφώνεται σε μια καλύβα. Και μετά, μαλάκα, στην ουσία ξεκινάει η τελική μάχη μιας άλλης 80's ταινίας. Εδώ οι ήρωές μας, μαλάκα, είναι σαν θεοί. Δεν έχουν κάλυψη, βγαίνουν έξω. Ρε, κοιτάγα τα πλάνα χτες κυριολεκτικά με το που εμφανιζόντουσαν οι κακοί. Γυρνάγανε πλάτη και τρέχανε. Δες πάλι τέλειο! Δεν καθόντουσαν κάτι. Μίνιγκαν γαζώνει κόσμο. Σκουίμπς ανατινάζονται, μαλάκα. Άνθρωποι πεθαίνουν με τσιφτετελο τρόπο 80's. Μόνο σφαίρι του πετάνε, όπως το στρατή πιλότη. Έχει ατάκες, Άρνολντ. Stick around. Knock, knock. Έχεις και την αγαπημένη μου ατάκα από το Ventura, πάρτι. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Okay. Δεν έχω χρόνο να ματώσω. Τι να κάνω, δεν έχω χρόνο. Δεν γίνεται, βαλέ. Έχω χρόνο για άλλα πράγματα, αλλά όχι να ματώσω. Είναι απλά τέλεια, είναι αψεγάδιαστη. Πάει κάποια στιγμή μια γυναίκα να την πέσει στο Σβαρτζενέγκερ ή πουλά από πίσω. Ο Σβαρτζενέγκερ δεν έχει χρόνο ούτε κι αυτός. Ούτε για ύπουλες επιθέσεις. Ναι, ακριβώς.
του. Τρώει μία με το κοντάκι. Κοντακιά, μαλάκα. Oh. Με το επαναδαντικό ελαττήριο, κανονικότατα. He's dead too. From the looks of it, our cabinet minister was CIA. Και εκεί καταλαβαίνουν ότι ο Ντίλον τους έχει πει ψέματα. Ναι, δεν είναι καθόλου μια διάσηση ομήρων. Όχι, ήθελε να κάνει infiltration για να πάρει έγγραφα, ξέρω να πάρει. Και να τους σκοτώσει όλους, γιατί θα κάνανε επίθεση, λέει μετά στην. Valverde or something, ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι τους εκμεταλλεύτηκε. He set them up. Set us up! It's all bullshit! Μ' αρέσει που του λες, Βατζενέκερ, μας έστειλε στο σφαγείο. Τους. Στο σφαγείο τους. Πραγματικά, άμα αυτό το θεώρησε σφαγείο, μια εύκολη αποστολή για σένα άλλον τι είναι. Απλά φτερνίζεσαι, τι γίνεται. Ο Σέιν Μπλακ λέει δεύτερο ανέκδοτο για μουνιά, φυσικά, γιατί μόνο τέτοια αστεία λέμε στον Μπίλι. Λέει συνεχεία, όχι μουνιά, για το μουνί της γυναίκας του. Α, ναι, συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν είναι παντρεμένος, η γυναίκα του πρέπει να πολύ offended, αυτή η γυναίκα. Αυτή τη φορά όμως ο Μπίλι γελάει. Το πιάνει, ναι. Το πιο αντρικό γέλιο που έχει υπάρξει ποτέ τον. Σε ένα γελάει και ταυτόχρονα πεθαίνει κάποιος, δηλαδή κάπως. Κάτι μεταξύ γέλιου και πιθανάτιου ρόμου, όπως πρέπει. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το μυστηριώδες που τους ακολουθεί με την θερμική κάμερα ηχογραφεί αυτό το γέλιο. Γενικά τους ηχογραφεί σαν να τους παρακολουθεί. Air surveillance says we got gorillas all over the place. Can't be more than 1-2 miles away this place going down. How much time? Half an hour, maybe less. Πρέπει να φύγουν, να πάνε στο extraction point, να τους μαζέψουν το ελικόπτερο, να get to the chopper. Ναι, ναι. Αυτό που δεν το έχω καταλάβει, γιατί έχει το chopper εκεί που είναι και πρέπει αυτοί να πάνε στο chopper. Γιατί τους είπε ότι πλησιάζουν και δεν είναι ασφαλής η LZ, Βαγγέλη. Ναι, αλλά είναι πιο γρήγορο να πάει το chopper από το να πάνε οι άλλοι. The LZ is fucking compromised. Καθόλου compromised δεν είναι, έχουν σκοτώσει ότι υπάρχει ακτίνα 50 μιλίων. Ο Bill Duke δείχνει ότι πάει να καρφώσει τον Carl Weathers και καλά ότι δεν σε εμπιστεύομαι, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να σκοτώσει ένα σκορπιό. Αλλά του στέλνει λίγο μήνυμα ότι δεν σε εμπιστεύομαι. I'm watching you. Εχθές που βλέπαμε την ταινία, παρατήρησα ότι το κεφάλι του Bill Duke μοιάζει πάρα πολύ με σταφύλι μόλις το έχει πλύνει. Ειδικά τον υδρόμο. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Και με τον υδρότα που κάνει στα γονίτες είναι σαν ένα σταφύλι. Όπως τα δείχνουν στις διαφημίσεις. Ναι! Είναι με τους. Ή τα ριμπενάκια που πίναμε μικρή. Είναι πάρα πολύ ίδια. Ίσως είναι το comic relief της ταινίας στο κεφάλι του, αν το προσέξεις πάρα πολύ. Θα ορκιζόμαστε το comic relief είναι αυτός με τα γυαλάκια, ο οποίος λέει ανέκδοτα και. Okay, fine. Φεύγουν λοιπόν και βλέπουμε πάλι POV όπου ο Στόκερ πάει προς τον νεκρό σκορπιό. Ναι. Και τον πιάνει και το χέρι του είναι με νύχια και κάτι τέτοια. Και είναι η πρώτη φορά που λες What the fuck is that? Τι είναι αυτό. Μοιάζει με πόδι χελώνα. Ναι, με ερπετό τέλος πάντων, με κάποιο είδους τέρας. Δράκο του Κόμοντο. Ναι, μαλάκα τους κυνηγάει κάποιο είδους φίδι με υπέρυθρη όραση or some shit. Ποιος ξέρει. Οπότε τώρα η ταινία κυριολεκτικά αλλάζει είδος, παιδιά. Από 80s cheesy Chuck Norris ταινία δράσης μετατρέπεται σε κλασικό horror movie με μια παρέα ανθρώπων που είναι σε επικίνδυνο μέρος και σιγά σιγά μια απειλή τους κάνει pick off ένας προς έναν. Hot take μου. Από εδώ για εμένα πλέον, δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που το είδα, ειλικρινά πως ένιωσα, ξεκινάει το βαρετό κομμάτι. Δηλαδή από το πρώτο kill συγκεκριμένα που καταλαβαίνω ότι okay, ο τύπος απλά γαμάει. Θέλω να φτάσουμε στην τελική μάχη. Δεν βαριέμαι να βλέπω πλέον τα πλάνα και αυτά. Θα σου πω. Hot take δικό μου. It's okay. Θα σου πω. Συμφωνώ μαζί σου αν δεις το Predator τη σήμερον ημέρα που όλοι έχουμε λιώσει στο lore του Predator. Ξέρουμε 1% ακριβώς τι τους κυνηγάει, τι θα δούμε. Έχουμε δει τη στολή του, έχουμε δει τον πολιτισμό του, έχουμε δει την τεχνολογία του. Αν γυρίσεις στο 1987, όπου ρε παιδί μου δεν έχεις δει Iron Man, δεν έχεις δει Stealth Suit, δεν έχεις δει 56 δείγματα αυτής της τεχνολογίας και αυτού του concept στα comic book movies την τελευταία εβδομάδα, είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι αδύνατο πιτσιρικά να σου περάσω πόσο πρωτόγνωρα πράγματα βλέπαμε τότε. Και αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι δεν σου δείχνουν τίποτα την πρώτη φορά που το βλέπεις, είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Γιατί επειδή δεν ξέρεις, ο εγκέφαλός σου συμπληρώνει τα κενά. Ναι, φτιάχνει δική σου ιστορία. 9 στις 10 παράγει κάτι πολύ πιο τρομακτικό από ότι οι εφετζίδες της εποχής είναι ικανοί να σου δείξουν. Οπότε είναι και έξυπνη ιδέα για το σενάριο, ρε παιδί μου. Σε φάση, γιατί να πληρώνουμε εφέ. Άσε το μυαλό του θεατή να κάνει τα καλύτερα εφέ, μαλάκα του κόσμου. Σύμφωνοι, γι' αυτό δεν λέω ότι η ταινία είναι κακιά. Λέω όχι, ότι πλέον όχι. Τώρα για μένα είναι βαρετό να το δω. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το Predator είναι ταινία να το δεις μία φορά και μετά να το δείχνεις σε κόσμο που δεν έχει ιδέα τι είναι το Predator και να βλέπεις τη φάτσα του όταν η τελεία κυριολεκτικά αλλάζει είδος και γίνεται stalker horror movie και όλα αυτά τα ωραία. Το οποίο τη σήμερα ημέρα αντικειμενικά δεν γίνεται. Οπότε ναι, γι' αυτό δεν είναι η αγαπημένη μας ταινία το Predator, αλλά αν είναι η δική σου, το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Ο Μπίλι εκεί σκαλώνει, σταματάει, όλοι είναι σε φάση. Τι ναι. Έχει ο Μπίλι, ρε παιδιά, τι είναι, το βλέπω ανήσυχο. Λες και είναι σκύλο. Αντί στον Ινδιάνο, η Χνηλάτη να έχει σκαλώσει, ναι. Γίνα πλάτη και περπάτα προ την αντίθετη αυτό, κατεύθυνση ξεκάθαρα. Πήγαινε πίσω στο κάμπ, τουλάχιστον εκεί έχει λίγο πολιτισμό, ξέρω. Τουλάχιστον εκεί θα σου επιτεθούν άνθρωποι. Ναι, ξέρει τι θα έρθει. Exactly. Η Όμηρο κάνει τα decays στον τύπο. Ο τύπο το χάφτει με τη μία και το σκάει. Δηλαδή πραγματικά αίτιο αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Guys, έφυγα. Την κυνηγάει ο Shane Black και εκεί έχουμε το πρώτο μας kill. Mm. Εκεί είναι που σκάει ο Predator. Δεν βλέπουμε το kill, βλέπουμε απλά τη φάτσα της Μεξικάνας να γεμίζει αίματα. Τον παίρνει από το ποδάρι και το σέρνει, ρε παιδί μου, στη ζούγκλα και τον κάνει κοκορέτσι, μαλάκα. Ναι, είναι όπως οι ψαράδες που μόλις πιάνουν τα ψέρα και τα καθαρίζουν, να φύγουν τα εντόσια και τέτοια. Μαλάκα, χωρίς πλάκα, αυτό έκανε. Το πήρε, τον έκδαρε, τον κρέμασε, έτοιμος. Δεν αφήνει τη δουλειά του στη μέση, το κάνω μετά. Ωραία τάκα εκεί πέρα που το ρωτάει, βρήκε το Hawkins. I can't tell. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. I can't tell. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Why didn't they take his radio or his weapon? And Hawkins' body found. Χωρίζονται λοιπόν για να ψάξουν τον Shane Black. Το ιδανικό σενάριο για το Predator. Ο Predator έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε, μαλάκα. Προκάλεσε ένα θύμα, τους έσπηρε τον πανικό, τους χώρισε και τώρα παπαπαπαπαπ. Σωστή τακτική κυνηγού. Sure enough, το δεύτερο μας θύμα είναι δυστυχώς ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα. True story, ο Jesse Ventura. Με το shoulder cannon, το Predator καθώνει, του ρίχνει δύο βολές. Ενεργειακό όπλο and shit. Και εκεί είναι που η ομάδα μας είναι σε φάση What the fuck is happening? Έχουν ένα mental collapse και απλά ακριβώς αυτό. Γαμάνε και τα πάντα. Ξεσπάνε. Και... ναι. Πρώτος ξεσπάει ο κολλητός του Jesse Ventura που έχουν φιλία. Φαίνεται από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι έχουν φιλική ακριβώς. Σχέση. Το σταφύλι. Το σταφύλι μας, ο οποίος κυριολεκτικά αρχίζει και πυροβολάει το τίποτα. Σκοτώνει τη ζούγκλα. Είναι σε φάση υπόλοιπη. Α, σκοτώνω με ζούγκλα, πάμε. Καιρό είχα να σκοτώσω μια ζούγκλα. Μαλάκα, και ακολουθεί αυτή η θρυλική πλέον σκηνή. Ναι. Όπου ρίχνουν αληθινές σφαίρες, μαλάκα, το κρου σε δέντρα. Μ' αρέσει που οι μισοί μπαίνουν στο πλάνο ήδη πυροβολώντας. Ναι, 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 ναι. Fuck you, nature! Ευτυχώς, μία από τις 8 εκατομμύρια σφαίρες που ρίξανε πέτυχε το στόχο της και πλήγωσε τον Predator. Πιο πολύ συναισθηματικά, θα λέγαμε. Πραγματικά. Είναι εκεί που έχουμε το πρώτο reveal του Predator, ο οποίος απλά φτιάχνει την πληγή του. Βαγγέλη, εδώ όταν το βλέπα μικρός, σοκαρίστηκα γιατί νόμιζα ότι είναι κάποιο πλάσμα. Α. Και ότι τα κάνει με το φυσικό, ρε παιδί μου, τέτοιο. Α, έχει πέρα θριόραση σαν φίδι, κάτι τέτοιο, είναι μια σαύρα. Α. Και εκεί ήμουν σε φάση, α, είναι τεχνολογία όλο αυτό. Again, σε ένα σημερινό θεατή, το μυαλό του θα πάει κατευθείαν εκεί γιατί το έχει συνηθίσει. Δεν υπήρχε αυτό το concept. Mac. Mac, look at me. Who did this? Παράλληλα η ομάδα μας προσπαθεί να εξηγήσει ο ένας τον άλλον τι σκατά είδε, προσπαθούν να, ναι. Να δούνε με τι έχουν να κάνουν. The jungle that came alive and took him. Την πιο ηλίθια ιδέα την έχει ο Ντίλον. Λέει ότι είναι απλά κάποιοι από τους αντάρτες και μας παίζουν. Τι λένε, αγόρι μου, είσαι ηλίθιος. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη σκηνή πόσο εύκολα τους γαμίσατε, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Και ο Μπίλι. Billy. You know something. What is it? Αυτό μου αρέσει. Ο Μπίλι πάντα όταν έχουν αυτές τις συζητήσεις δεν συμμετέχει, απλά είναι και κοιτάει στο υπερπέραν. Πάντα σκαουτάρει, ρε παιδί μου, και λέει πολύ ωραία τάκα. You ain't afraid of no man. There's something out there waiting for us, and it ain't no man. Και μετά δεν είναι που λέει θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Ο Μπίλι ξέρει. Εδώ να πω για τον Ινδιάνο ότι ο Ινδιάνος είναι ο χνηλάτης μας και ο Predator του έχει γαμίσει κάθε τεχνική που ξέρει για να βρει και να εντοπίσει κάποιον. I can't find a single track. Just didn't make sense. Είναι μαλακά, δεν καταλαβαίνει. Ένα από τα πράγματα που ξέρω θα το έβλεπα. Και δεν βλέπω τίποτα. Και σκηνοθετικά είναι πολύ ωραίο που πολλές φορές κρατάει η κάμερα ακίνητα τα πλάνα και οι χαρακτήρες ψάχνουν και μαλάκα μα το Θεό ψάχνεις και εσύ παίζεις λίγο Where's Waldo μέσα στη ζούγκλα η οποία δεν το είπαμε μαλάκα είναι αληθινή ζούγκλα παιδιά. Την πήγαν στη fucking ζούγκλα και τα γυρίσανε όλα. Είναι nightmare αυτό. Ο εφιάλτης μαλάκα ναι λες πώς θα πέρασει το φορτηγό με τις κάμερες και το catering για τους ηθοποιούς ρε μαλάκα. Τι θα φάνε. Επίσης μαλάκα αν είναι κάποια τροπική ζούγκλα λογικά
Θα βρέχε κάθε 5 ώρες. Και προφανώς λόγω της δυσκολίας πάρα πολλά πλάνα, ρε παιδί μου, είναι κάμερα στον ώμο, ρε παιδί μου, και κοντινά. Αλλά δεν είναι όλα. Έχει μαλάκα κάτι tracking shots, οι οποίες είναι με γερανό και κάμερα σε τελεφερή που δεν θέλω καν να ξέρω πώς το στήσανε. Φαντάζομαι θα ήταν πολλές φορές που θα πω κάμεραμάν, δεν μπορώ να πατήσω εκεί. Γιατί είναι μια φωλιά με κόκκινα μερμήγια και να πεθάνω. Ξέρω εγώ. Το άλλο ρε μαλάκα που η μισή ταινία είναι γυρισμένη νύχτα. Χέσε με! Μιλάμε τώρα με κάμερες που παίρνουν φιλμ και φακούς μαλάκα του 1987, έτσι. Δεν είχαν Alexa και Red τότε, ξέρω εγώ. Και το σκοτάδι δεν είναι μόνο τη νύχτα, έτσι. Άμα δεν βρεις ξέφωτο στη ζούγκλα, είναι πάντα νύχτα. Ναι, γάμισε τα μαλάκα. Αυτό εφιάλτη να το γυρίσει. Γύρισμα βράδυ σε ζούγκλα. Γύρισμα βράδυ στο σπίτι μου, ξέρω. Ναι, δεν κάνουμε γυρίσματα βράδυ γιατί δεν είναι. Ναι, δεν μας βολεύει. Μας ταλαιπωρεί. Θα έχει την περισσότερη δουλειά Μάικες μετά στο μοντάζ. Και εγώ έχω ψηφιακό color grade, ρε παιδί μου, και τέτοια. Δεν εμφανίζω φιλμ σε κόκκινα δωμάτια, μαλάκα. Jesus Christ. Μπράβο στα παιδιά. Οπότε το βράδυ κατασκηνώνουν, στείνουν κάποιες παγίδες. Επέτρεψε μου να σε διορθώσω. Στείνουν όλες τις δυνατές παγίδες που μπορεί να στήσει άνθρωπος στη ζούγκλα. Κάποια στιγμή ενεργοποιούνται κάποιες. Αλλά είναι ένα γουρούνι το οποίο ο φίλος ο Σταφυλάκιας το σκοτώ του γαμάει το σπίτι. Μετά όμως διαπιστώνουν ότι ο Predator πέρασε από όλες τις παγίδες κανονικότατα. Και έκλεψε το πτώμα του Jesse Ventura. Το οποίο το καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις τι αξίζει αυτό το κορμί στη μαύρη αγορά. Και εκεί για πρώτη φορά γίνεται κάποια νήξη προς τα κίνητρα του πλάσματος. Γιατί μέχρι πριν, again, δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ξαναδεί Predator, δεν έχεις ξαναδεί τέτοιου τύπου ταινία. Και λες τι θέλει. Τι ζωή τραβάει. Είναι με τους αντινίστας. Προστατεύει τη φωλιά του. Ναι, είναι κάποιο σούπερ όπλο του εχθρού. Τι είναι. Και εκεί ο Arnold κάνει narrow down την αποστολή τους μαλάκα με την εξής ατάκα. If it bleeds, we can kill it. Οπότε έχουμε ένα ωραίο μοντάζ όπου κάνουμε πάλι παγίδες και τέτοια. Και μας αρέσουν αυτές οι παγίδες γιατί δεν είναι εκρηκτικά, είναι κορμί, είναι ξύλα, είναι σχοινιά. Πάντα είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι τέλειο. Όταν low tech τέτοια πρωτόγωνα πράγματα νικάνε την υψηλή τεχνολογία, είναι πολύ satisfying, ρε φίλε. Ναι. Και εκεί που τον περιμένουμε, η γυναίκα, η Άννα, θυμήθηκα το όνομά της, μαλάκα. Η Άννα τους λέει, ρε παιδί μου, για ένα θρύλο μαθαίνουν λίγο παραπάνω exposition εκεί. When I was little, we found a man. We found them sometimes without their skin. The old women in the village cross themselves and whisper crazy things, strange things. El Diablo Cazador de Hombres. Τους λέει εκεί για το El Diablo Cazador de Chupacabra del Mar. Ναι, κλασικά. Και λέει βρίσκουμε τους άντρες μας χδαρμένους και κρεμασμένους, κάτι τέτοιο. Εγώ θα τους έλεγα, μωρή μαλακισμένη, τόση ώρα δεν μπορώ να το πεις. Ευτυχώς για πρώτη φορά η παγίδα δουλεύει. Όντως! Ναι, πια! Όντως! Ναι, και... Το πιάω σαν τσιπούρα! Ναι, φαίνεται το δίχτυ που κλείνει με το τίποτα μέσα. Και είναι σε φάση γέρετα καμπαλά, κατά τη στόλεγα, είμαστε κομμάτι. Πριν κάνω ολοκληρώσει την πρότασή τους, ο Πέτα τον καρατινάζει όλα και απλά φεύγει. Έχει πάρει φωτιά το shoulder cannon και οι λεπίδες που το έχει κάνει. Οπότε το παίρνει στο κατόπι ο Σταφυλάκιας μας για να εκδικηθεί το φίλο του και έχουμε ωραίο μπρόσκαρ moment εδώ πέρα. Ισχύει. Hold it, Dutch, I'm going after Mac. That's not your style, Dylan. Guess I picked up some bad habits from you. Now get your people the hell out of here. You can't win this, Dylan. Maybe I can get even. Όπου ο Carl Weathers, ο Dylan, λέει πάω κι εγώ μαζί του. Πάω να τον βρω εγώ. Ναι. Dylan. Just hold on to that damn chopper. Να πω κάτι. Ο Dylan σε αυτή την ταινία έχει ένα υποτυπώδες character arc, είναι πολύ πιο καλογραμμένος από ό,τι χρειάζεται να είναι για αυτή την ταινία. Ναι. Ξεκινάει ως full ρε παιδί μου shady guy και διεφθαρμένος. You used to be somebody I could trust. Πιο μετά τους λέει ναι αυτός είμαι, ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά όσο οι κίνδυνοι αυξάνονται, αρχίζει θυμάται τα παλιά, θυμάται το αίσθημα αδερφοσύνης ρε παιδί μου. Μην ξεχνάμε ότι ο Predator σκότωσε και ένα κολυτάρι του στο ελικόπτερο. My men were in that chopper when it got hit. Σωστά. Ένας από την προηγούμενη αποστολή, αυτός που βρήκαν το ταμπελάκι του, ήταν παλιό σειρά. Οπότε οι δύο χαρακτήρες οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερη σύγκρουση είναι ενωμένοι στον κοινό εχθρό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι λοιπόν μαζί εκεί πέρα, ο Μακ σαν τον τέτοιο από το Jurassic Park είναι σε φάση, τον βλέπω, Clever Gear, τον βλέπει όντως. Πολύ ωραίο που για λίγο είναι σε θέση ισχύος οι χαρακτήρες μας και είμαστε κάπως ναι ρε φίλε επιτέλους. Για πολύ λίγο όμως Μιχάλη. Ναι. You work your way down there toward him. I'll move up around, getting back of him, flush him toward him. When I flush that son of a bitch, you nail him.
Πάνε για pincer maneuver, σου λέει πήγαινε εκεί να πυροβολήσει να τον διώξει και να τον φέρει κυριολεκτικά πάνω μου. Ωραία τακτική. Μόνο που δεν πιάνει. Όχι, το πες πάρα πολύ ωραία. Μόνο που δεν πιάνει. Θα μπορούσε, αλλά είναι πολύ skilled ο αντιπαλός, δεν πιάνει. Κάποια στιγμή ο Μακ εκεί που νομίζω ότι πάει να κάνει ενέδρα στον Predator. Σαν το ανέκδοτο. Εκεί που ο Μακ πάει να κάνει ενέδρα στον Predator, τι του περνάει το μυαλό. Ωραίο kill του Μακ μαλάκα. Τεινάζει τα μυαλά του, όχι στον αέρα, στο φακό της κάμερας κανονικά. Ναι. Σκάει το ζελεδάκι πάνω στη μούρη του μαλάκα. Να ταινία να δεις 3D στο σινεμά, φίλε. James Cameron, film that shit. Μετά στα καπάκια πεθαίνει και ο Ντίλον, του κόβει το χέρι. Ωραία πλανάκια έτσι με διαμελισμένα και. Και σκάει για μελίκι εκεί πέρα. Σου δείχνει ότι έχει και χτσίν και μαχαίρια. Είναι σαν να κατάλαβε ότι πάνε να το κάνω ψυχιά και να το πήγε λίγο πιο personal. Δεν σε πυροβολήσω να θα έρθω να σε το χαμίσω. Πήγε πιο personal, Βαγγέλη, 100%. Είναι douchebag ο Predator. Ναι, είναι douchebag. Θέλει να ξέρουν ότι είναι πολύ καλύτερο του. Ναι. Οπότε το σχέδιο κυκλωνόμαστε και αμυνόμαστε έχει καταρρεύσει. Οι φίλοι μας πάνε στο plan B που είναι ακριβώς το προηγούμενο και του The Chopper τρέχοντας. Και εκεί, Βαγγέλη, που περνάνε ένα κορμό γέφυρα, ο Billy λέει ξέρεις κάτι. Και βαρέθηκα να τρέχω. Running is for pull. Running is for slack jawed faggots around here. Θα πεθάνω my way, not yours. Βγάζει το μαχαίρι του. Καλή αυτό. Δεν είναι μαχαίρι, είναι σπαθί από γιαπωνέζικο RPG, έτσι δηλαδή. Βγάζει το σπαθί του Devil May Cry, λοιπόν. Τραβάει πρώτο αίμα για να το στερήσει από τον αντίπαλό του μαλακά. Goddamn! Εδώ θα ήθελα να τη δω αυτή τη μάχη πάρα πολύ. Ο Billy, ο καθιστός Billy, είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Είναι ο πιο συμπαθής εκεί πέρα. Μιλάει αρκετά. Ναι, συμμετέχει. Βοηθάει την ομάδα. Είναι ο μόνος που έχει πάρει λίγο πρέφα. Θα ήθελα να δω ένα καλύτερο redemption του Billy. Ναι, θα ήταν ωραίο το kill του να ήταν in camera. Σκοτώνεται και ο. Τρίτος της παρέας. Ξέρεις ποιος, έτσι. Αυτός που περιμέναμε να σκοτωθεί πρώτος, αλλά τελικά ναι. Σκοτώθηκε τελευταίο. Ο Πόντσο. Ο Πόντσο, που ο Πόντσο δεν είναι Ινδιάνα. Ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε να είναι σε όλη την ταινία με το κόκκινο μπλουζάκι του Star Trek, ρε παιδί μου. Και γιατί δεν το περιμέναμε πρώτο και 100%, τελικά. Αλλά όχι, οκ. Okay. Τρώει σφαίρα και ο Σβατζενέκερ. Και εκεί ακούμε την ιστορική ατάκα. Get to the chopper! Get to the chopper! Πέφτει στο ποτάμι, ρε παιδί μου, κακήν κακός να ξεφύγει. Πέφτει από ένα καταράκτη, ρε παιδί μου. Εκεί που νομίζει ότι έχει ξεφύγει, απλά βλέπει ένα πλουπ από πίσω του. Σηκώνεται ξαφνικά νερό, χωρίς να βλέπει κάτι να πέφτει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πράγματα τα οποία η ομάδα μας κάνει με πάρα πολύ κόπο. Ο Predator απλά το κάνει γιατί είναι τρίτη, ρε παιδί μου. Σου δημιουργεί αυτό το συνέστημα που σου δημιουργούσε και ο T-1000 στο Terminator. Αυτό το είναι ασταμάτητος και το κάνει να φαίνεται εύκολο κιόλα. Και εδώ είναι που ξεκινάει η τρίτη πράξη της ταινίας μας, όπου πάλι ψιλοαλλάζει είδος και γίνεται λίγο. Πιο κουλτουρέ η ταινία μας, Βαγγέλη. Γίνεται ταινία χωρίς διάλογο, άνθρωπος εναντίον φύση, ξέρω εγώ. Οπότε ο Predator βγαίνει από το νερό, ο Schwarzenegger είναι right there, λέει ήρθε η ώρα μου να πεθάνω κλπ. Αλλά, Βαγγέλη, τι συμβαίνει? Ο Predator είναι τυφλώσιον, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνει ο Schwarzenegger και δεν τον βλέπει. Δεν έχει πια το stealth του γιατί έχει. Ναι, φαίνεται τελείως πλέον τον έχουμε δει. Α! Τι cool designer. Τι cool designer. Jesus Christ, θα λέγαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Αυτό είναι cool design και για φέτος, ούτως ή άλλως. Με όλα τα designs που έχουμε εκτεθεί. Είναι νομίζω ο μόνος ρασταφάρι που θεωρούμε cool. Ναι, ισχύει. Ο μόνος άνθρωπος με τζίβες που είναι κάπως cool. Και δεν είναι καν άνθρωπος. Πρέπει να πάμε σε άλλο πλανήτη για να δούμε. Cool τζίβες. Και να μας σκοτώνει κιόλας αυτός για να το πούμε cool. Αλλά γενικά η όλη αισθητική με την φθαρμένη χρησιμοποιημένη τεχνολογία και αυτό το μέταλλο το οποίο μοιάζει με πέτρα, αυτό το πετρομέταλλο που έχουν πολύ εξωγήινοι, όλα αυτά είναι μουα, πολύ καλή δουλειά να πούμε και από το team του Stan Winston που τα έφτιαξε όλα αυτά. Να πούμε και το κλασικό fun fact ότι ήταν αρχικά να τον παίξει ο Jean-Claude Van Damme και το παλιό design της κούκλας ήταν έσχος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Α, ναι, δεν είναι αυτό το κόκκινο που βλέπετε τώρα, παιδιά. Αυτή ήταν η στολή που η οποία τρυπήθηκε σαν green screen. Αλλά ακόμα και το κανονικό design του τέρατος δεν ήταν πολύ καλό. Όχι. Οπότε ξέρεις, πήραν τηλέφωνο τον Stan Winston. Stan Winston, έμαθα ότι σε 5 χρόνια από τώρα θα κάνεις τους δεινόσαυρους του Jurassic Park. Οπότε καλώς ακούγεσαι. Για έλα μία να φτιάξει λίγο το Predator. Οπότε ο Schwarzenegger, γνωρίζοντας κάποια πράγματα πλέον επιτέλους για τον εχθρό του, ότι με τη λάσπη είναι αόρατος, και στην ουσία είναι warrior και συνειδητοποιεί ότι η προσέγγιση που κάναμε μέχρι στιγμής, που είναι η προσέγγιση του πολεμιστή, είναι λάθος. Πρέπει να το προσεγγίσει σαν hunter. Ναι, γιατί δεν παίζει τίμιο ο Predator. Δεν είναι τίμιο. Είναι αόρατος. Δεν μπορεί να είναι τίμιο αυτό το πράγμα. Ακριβώς.
Έχουμε δεύτερο μοντάζ όπου στείνει μόνο του αυτή τη φορά παγίδες ο Σβατζενέκερ. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε επίδειξη δύναμη του Σβατζενέκερ που ανεβάζει. Αυτή και όταν κατέβασε το αμάξι. Ναι, μέχρι εκεί. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Predator, ο οποίος και τις δύο φορές που οι φίλοι μας κάνουν παγίδες, επιλέγει να μην τους επιτεθεί εκείνη τη στιγμή. Α, ναι! Να είναι καλά το παιδί που ξηγέται. Ευχαριστούμε, Predator, που μας αφήνεις να στήσουμε παγίδες. Οι ταινίες του John McTiernan δεν έχουν plot holes, Βαγγέλη. Και έχουμε και τη σκηνή που ο Predator ξεριζώνει τη σπονδυλική στήλη του Billy. Σαν γάβρο τον βγάζει στο εγκριστήλι. Κλάτς, ναι, όντως. Και βάζει το κρανίο στην συλλογή με τα τρόπαιά του. Και ο Σβατζενέκερ, μαλάκα, έχει στις παγίδες του. Έχει τεντώσει το τόξο του. Ωραίο τόξο. Ναι, με πολλά μικρά τέτοια για να λυγίζει σωστά. Μπράβο. Και εδώ, Βαγγέλη, είναι το fuck yeah moment μου που αυτή τη φορά όντως δεν είναι μια ολόκληρη σκηνή. Είναι ένα moment. Είναι ο Σβατζενέκερ που καλεί τον Predator σε μονομαχία σαν κτίνος. Γυμνός, με ένα δαδί, ξέρω εγώ. Μες δηλαδή, στη λάσπη και τα άσπρα ματάκια του, ρε παιδί μου, να ξεχωρίζουν. Με ένα ουρλιαχτό ζωώδες, μαλάκα. Με δόλωμα, λοιπόν, τον εαυτό του στην ουσία, προσπαθεί να παρασύρει τον Predator. Και του πετάει διάφορα όπλα, ένα εκρηκτικό δόρυ πάρα πολύ ωραίο, που θα σφάσει. Αυτό που λέγαμε πριν, πρωτόγονη τεχνολογία ενάντια σε προηγμένη τεχνολογία, φίλε, δώστη μου και πάρε μου την ψυχή. Βασικά, αντιστρέφονται οι ρόλοι. Γιατί ο Σβαρτσενέκερ πλέον είναι αόρατος. Ναι, και ο Predator είναι αυτός που βαράει στο γάμο του Καραγκιόζη με το όπλο του. Είναι κυριολεκτικά η σκηνή με τα δέντρα αναποδογυρισμένη. Ναι, πολύ ωραίο. Να πούμε εδώ ότι η μάχη του Predator και του Σβαρτσενέκερ είναι γυρισμένη σαν horror movie, δεν είναι γυρισμένη σαν action movie. Ναι. Και γι' αυτό για μένα υστερεί λιγάκι. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι. Έχει 2-3 πεσήματα και χτυπήματα. Ναι, αλλά μετά διακόπτονται και έχει πάλι stalking και που είναι ο τάδε και που είναι. Εκεί λίγο, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι αν με κούρασε σαν πιτσιρικά, αλλά χθες μας κούρασε λίγο. Τρώει λοιπόν το εκρηκτικό δόριο Predator, χάνει το stealth του, αλλά ο Σβατζενέκερ πέφτει στο νερό, οπότε και αυτός χάνει το stealth του. Και πλέον, μαλάκα, όλη η τεχνολογία έχει φύγει από τη μέση και από τις δύο παρατάξεις και παίζουμε ξύλο για πρώτη φορά επί ίσης ώρης. Scratch that, Βαγγέλη, το Predator είναι 3,5 μέτρα ύψος. Είναι δίκαιο, δεν είναι ίσο. Μπράβο, ναι, πολύ σωστά. Έχει δίκιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ που ο Predator βγάζει τη μάσκα. Θέλω να δω με τα μάτια μου, Καριόλα, να σκοτώνω και θέλω να δεις ποιος σε σκοτώνει. Ναι. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι τον έχει κοντράρει τόσο πολύ. Ναι. Ένα θύραμα, μάλλα, ένα ζώο, ένα τίποτα. Θυμάσαι στο Return of the Jedi που ο Βέιντερ είπε: θέλω μια τελευταία φορά να σε δω με τα δικά μου μάτια από αγάπη. Το ίδιο, αλλά από μίσος, μαλάκα. Τον παρασένει λοιπόν εκεί που είχε στήσει την παγίδα με τον κορμό. Μ' αρέσει που ο Predator δεν ψάρω, είναι σε φάση, είναι λίγο ύποπτος. Όχι ότι έχει ψηλιαστεί, ότι έχει παγίδα, αλλά γενικά σε στενό μέρος με τον εχθρό σου δεν μπαίνει απαραίτητα. Δεν είναι βλαμμένος ο Predator. Ναι, δηλαδή και εγώ, άμα κυνηγούσα κάποιο άγριο θηρίο, άμα έμπαινε σε σπήλαιο μέσα, θα ήμουν λίγο πιο διστακτικός εκεί. Τον κινητοποιεί ο Σβατζενέκερ. Kill me, come on! Come on, come on! Kill me, I'm here, kill me! I'm here! Παθαίνει Terminator 1. Ο Σβατζενέκερ από πάνω του λέει. Του κάνει νι. Και ο Predator μετά στέλνει ένα τηλεγράφημα. Τι κάνει, Μιχαλίκα? Ενεργοποιεί το Order 66. Από το κάνει αυτοκράτορας και του λέει: ξεκινάει το Order 66. Κάτι ενεργοποιεί, ρε παιδί μου, και πραγματικά μπράβο στους σχεδιαστές του προόπτου της ταινίας. Ό,τι γλώσσα κι αν μιλάς, του καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι αντίστροφη μέτρηση. Αυτό είναι μια αντίστροφη μέτρηση, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ creepy που του παίζει ο Predator σε repeat το γέλιο του Billy. Ναι. Που έχει ηχογραφήσει, μαλάκα. Ναι. Τεράστια έκρηξη η οποία εντάξει είναι 1987. Με αυτά έχουμε να δουλέψουμε. Ένα πυρηνικό μανιτάριαν. Το είδαμε το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο, αν μη τι άλλο, λαμβάνει αυτή την έκρηξη σαν μια φωτοβολίδα κινδύνου. Τον βρίσκουνε. He gets to the chopper. Ναι. Και μετά έχουμε τίτλους τέλους. Είναι πολύ ωραία. Α, τίτλοι τέλους Κονέρ παρεμπιπτόντως. Είναι πάλι από αυτά. Α, ναι, είναι ηθοποιή μας και κάνει την κάμερα και γελάει. Χωρίς αυτό. Αυτό ήταν το Predator.
Καλά μου παιδιά. Νομίζω ότι την περισσότερη ανάλυση την κάναμε στην αρχή. Την κάναμε στην αφήγηση και στη διοίκηση. Ναι, 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 πραγματικά. Θα επαναλάβω απλά το κύριο point μου, ότι οι πιτσιρικάδες που θα δείτε το Predator σήμερα, μην απορρίσετε που η ταινία είναι αργή. Για να απολαύσεις πραγματικά το Predator πρέπει να βγάλεις από μέσα σου όλα τα κόνσεπτ τα οποία εισήγαγε το Predator και ό,τι ξέρεις για τον κινηματογράφο. Σήμερα γενικότερα δεδομένα, το οποίο είναι αδύνατο. Οπότε ναι, το Predator είναι πολύ ωραία ταινία να έχεις δει για πρώτη φορά χωρίς να ξέρεις κάτι και να τη δείχνεις σε άλλους. Αλλά σήμερα είναι λίγο αργή. Αυτό. Έπρεπε να γίνει. Ναι, όχι, αλλήμον. Τιμή σε ναι, και δεν γίνεται να λείπει το Predator. Ναι, το ζητήσετε κιόλα, αλλά πέρα από αυτό και να μην το ζητάγατε, θα το κάναμε γιατί πρέπει να υπάρξει το Predator εκεί. Για τις πόρτες που άνοιξε στο μέλλον, να το πω έτσι. Ναι, το Predator είναι ταινία που βασίζεται στο suspense. Και οι ταινίες που βασίζονται στο suspense δεν είναι και τόσο rewatchable. Να τα λέμε αυτά. Προφανώς το Predator είναι αγαπητό και το ξαναβλέπει τόσος κόσμος γιατί όλα τα ενδιάμεσα είναι πάρα πολύ καλή εκδοχή όλων αυτών. Δηλαδή οι χαρακτήρες είναι ωραίοι χαρακτήρες, η δράση είναι ωραία δράση, ειδικά στην αρχή. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι αν το ξαναδείς θα κάνεις skip, skip, skip όλα αυτά τα gazing at the jungle. Αλλά παιδιά, να πούμε, το σύνολο το περιγράφουμε και ο κόσμος νομίζει ότι η ταινία είναι, ξέρω εγώ, 2,5 ώρες. Η ταινία, παιδιά, είναι 1 ώρα και 37 λεπτά. Και έχει πλοκή. Έχει αλλαγή δύο φορές είδους μέσα στην ταινία. Έχει τεράστιο cast, έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Έχει άπειρο exposition, η αποστολή, τα κίνητρα των πρωταγωνιστών, η προδοσία του Mac. Πριν καν γνωρίσουμε το Predator που πρέπει να εισάγουμε σε όλες τις... Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πάρα ταινία. Πάρα πολλά πράγματα και παρόλα αυτά είμαστε εμείς σε φάση. Μπορούσε να γίνει ακόμα πιο efficient. Αυτό, ρε φίλε, της το δίνω της ταινίας. Yeah. Είναι 8 ταινίες σε μία, είναι 1 ώρα και 40 λεπτά και παρόλα αυτά είμαστε σε φάση. Να skip, εντάξει, είμαστε λίγο αχάριστοι. Okay, anyway. Πόσα μπρόσκαρ λοιπόν με όλα αυτά στα υπόψη βάζεις το Predator Evangel? Όπως ξέρουμε, εγώ βάζω μπρόσκαρ με το αν είναι μπρόσκαρ η ταινία. Ναι, ναι, ναι. Όλες είναι μπρόσκαρ, αλλά θα τις βάλω 2-3, δεν μπορώ να τις βάλω παραπάνω. Really? Δεν μπορώ να τις βάλω παραπάνω από το Die Hard 3. Είναι άλλο είδος, ρε φίλε. Είναι ένα horror movie το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτήν την εκπομπή, αλλά επειδή είναι ένα horror movie γεμάτο μπρατσαράδες άντρες που κουντλάνε τα κεφάλια τους, μπήκε στον μπρόσκαρ για αυτό το λόγο και για όλα αυτά που είπα ότι αξίζει να τη δεις σαν πρώτη φορά. Εγώ θα τις βάλω ένα πεντάρι. Κυρίως επειδή δεν κατατάσσεται στις ταινίες που κάνουμε, παιδιά, παραδόξως. Και προφανώς να πούμε αυτό που λέμε πάντα, και μόνο το ότι την κάνουμε την καθιστά καλύτερη από πάρα ναι, πολλές άλλες. Ναι, ναι, δύο μπρόσκαρ είναι γύρω στα 20-30 Όσκαρ. Ναι, είναι σαν να έχουμε την αφρόκρεμα και να λέμε τώρα ποιο... κάνουμε nitpicking αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά ακούω κόσμο να κάνει ένα subscribe από το Patreon μας. As we speak. Ας στο διάλο, Βαγγέλη. Ο Μας Τζάκαλ ήδη ψάχνει να μας σκοτώσει. Τι, μιλάμε με δικηγόρους να πόνουν πίσω και τα παλιά. Ωραία. Recasting. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να καστάρουμε τρεις από το team μας και ένα της προτίμησής μας. Θα καστάρουμε τον Arnold Schwarzenegger, τον Dutch, τον Dillon, τον Billy, τον αγαπημένο μας Ινδιάνο και έναν τέταρτο ή τέταρτη σε περίπτωση που προτιμάς την Άννα. Βαγγέλη, η προσωπική που σου προτίμησε, ας ξεκινήσουμε από ανάποδα. Α, τον Ventura. Α, τον Blaine. Τον Blaine Cooper. Σκεφτόμουν να τον λέγανε Cooper. Πριν σου πω ποιον έβαλα, να σου πω ότι ήταν πολύ βαρύ το casting. Οπότε, 3 στους 4 έχω κάνει gender swap. Για να έχω λίγο challenge. Πλάκα, πλάκα, άμα γινόταν τη σήμερα η μέρα το remake του Predator, λογικά θα είχαν μόνο γυναίκες και κωμικούς, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Σαν το female Ghostbusters. Θα σου πω τι έχω κάνει. Female Predator. Έβαλα την Gina Carano. Ναι, absolutely. Πες μου και στους άλλους όλους έχεις βάλει την Gina Carano. Αν δεν ξεκινήσω. Εγώ την Gina Carano. Τη Ronda Rousey, φαντάζομαι είσαι κάποιον άλλο ρόλο. Σταματάω, okay. Εγώ σε παρόμοιους τόνους, αλλά με άντρες, τον Dave Bautista. Α, ναι. Το κρέας, θα παίξει το κρέας, πάρα πολύ ωραία. Billy. Εδώ δυσκολεύτηκα, φίλε, στον αγαπημένο μας Ινδιάνο. Προφανώς σκάναρα τους Ινδιάνους ηθοποιούς του Hollywood, ναι, και τους δύο. Δεν μου έκανε κανένας. Οπότε πήγαμε τον Τζίμον Χόνσου. Ίσως με μια λίγο πιο αφρικανική προφορά να πουλήσει αυτό το super human ιχνηλατικό, ναι, τέτοιο, ρε παιδί μου. Και έχει πάρα πολύ έντονο βλέμμα που είναι τέλειο για τις σκηνές που ο Μπίλι σκανάρει το δάσος, ρε παιδί μου, και είσαι σε αγωνία. Ωραία, εγώ έβαλα έναν. Θα πείτε προφανώς. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι ότι αν έπαιζε αυτό θα σκότωνε τον Predator, γιατί έχω βάλει τον Danny Trejo. Το δέχομαι. Ο Predator θα πέθαινε πάνω στη γέφυρα. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ καλό casting όμως, έτσι. του πάει πάρα πολύ. Και μπορείς να το βάλεις να παίξει τον Ινδιάνο, διότι κλασικά στο Hollywood Μεξικάνοι και Ινδιάνοι εννοείται ότι είναι interchangeable. Και έχει παίξει ο Predators, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ισχύει. Dillon.
Dylan. You son of a bitch. Ή daughter of a bitch στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, είναι son of a bitch. Son of a bitch, okay. Τον Idris Elba έβαλα. I guess. Έπαιξα safe. Δεν ξέρω, εγώ πήγα με κάποιον που να έχει λίγο παραπάνω τσαχπινιά, ούτως ώστε να υποστηρίξει και τα λίγο πιο κεφάτα κομμάτια της ταινίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι και creepy όταν χρειάζεται να είναι creepy. Wesley Snipes, επιτέλους. Μου πήρε 20 φεύγα επεισόδια να βάλω το Wesley Snipes σε recasting, επιτέλους τα κατάφερα. Very, very nice. Και επίσης ο Wesley Snipes. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τον δεις και, στο... και να είναι και λίγο καθαρματάκι. Θα λέω πάρα πολύ να τον δω λίγο κάθε εκεί το Wesley Snipes. Γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο στην πραγματική ζωή. Είναι λίγο. Και τέλος, τον φίλο μας τον Arnold Schwarzenegger, που όπως εξηγήσαμε και στην αρχή, δεν είναι σαν το Terminator που όχι, πραγματικά δεν μπορείς να βάλεις κάποιον άλλον. Δεν είναι Arnold Movie. Αυτό. Μία ταινία που πρωταγωνιστεί ο Arnold. Δεν είναι Arnold Movie. Τι Ρόντα Ρούζε έβαλε. Α, ναι, ναι. Ισχύει, ναι. Όπου αντί για Τζίνα Καράν θα μπορούσα να τις ανταλλάξεις προφανώς. Εγώ διάλεξα αυτόν που έριψα για recasting την προηγούμενη φορά στον Arnold, έβαλα τον Dolph Lundgren. Ναι. Είναι πολύ καλός και για την πρώτη πράξη που είναι action hero που λέει τις ατάκες. Ναι, ναι. Παιδιά, ο Dolph Lundgren, Βαγγέλη, είναι πάρα πολύ αστείος. Πρέπει να τον δεις αυτή την ταινία που είναι με τον Brandon Lee. Είναι πάρα πολύ κεφάτος και ευχάριστος ηθοποιός παύλα άνθρωπος, δεν πειράζει. Τι το σήμερα. Μια χαρά. Τίμιο recasting και από τους δύο. Ναι, είναι μια χαρά. Δηλαδή, είναι εύκολο το recasting σε αυτήν την ταινία. Νομίζω ότι ο λόγος που είναι τόσο εύκολο το recasting είναι επειδή το σενάριο είναι τέτοιο, είναι τόσο ρευστό, μαλάκα και η χημεία των πρωταγωνιστών ναι, είναι τόσο εύκολη, που πραγματικά μας έστρωσε τη δουλειά. Πάμε να δούμε όμως και το recasting που έκανε τον Bros Kararmi. Μην ξεχνάτε, παιδιά, άμα διαλέξετε το tier αρχιμπρο στα 15 ευρώ, μας στέλνετε ένα recasting και το επιλέγουμε το καλύτερο να το βάλουμε εδώ. Οπότε ας δούμε ποιος κέρδισε αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα νικητής είναι ο φίλος Dragora. Οι υπόλοιποι patrons, σας πω τι έγινε. Το πήγαν υπερβολικά ψαγμένο, ενώ κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται. Mm. Κλασικά πήγαν σε β' γ' δέλτα ηθοποιούς, ρε παιδί μου, κάποιοι από αυτούς. Υπήρχε πάντα ένας καλός, αλλά οι τρεις υπόλοιποι ήταν λίγο μέχ. Okay. Ο Dragora είναι αυτός που πλησίασε πολύ περισσότερο, ο οποίος έβαλε στο ρόλο του Dutch, έβαλε τον John Cena. Υπάρχει ένα μοτίβο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα μοτίβο. Πολύ που ωραίο! Υπάρχει. Ναι, αλλά όλοι οι wrestlers που έχουν γίνει ηθοποιοί ταιριάζουν. Πολύ ωραίο! Sure enough. Για Dillon έβαλε The Rock και φάτος. Και δεν έχουμε δει αρχή The Rock. Ναι, για τους ίδιους λόγους που έβαλα εγώ το Wesley Snipes, αυτό έβαλε το The Rock και ταιριάζει τέλεια. Ωραία, πραγματικά. Αρέσει. Για Billy έβαλε τον καλύτερο Billy που είναι ο δικός σου, που είναι ο Ντάνι Τρέχο. Okay. Πραγματικά τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Και το τέταρτο. Και το hot take του, που είναι ας πούμε το outsider, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που είχαν 3 στα 4 ας πούμε outsider, για τον Blaine. Και αυτός έβαλε τον Blaine, παρεμπιπτόντως, τον Blaine Cooper. Έβαλε το Henry Cavill. Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθώ να καταλάβω τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Και μετά θυμήθηκα τα σαγόνια, τα πηγουνάκια των δύο ηθοποιών. Όντως σκεφτόμουν τα σαγόνια και τον κολλημένο ντόνατ που έχουν. Με τον ντόνατ, μπράβο, αυτό το ντονατάκι που έχουν και οι δύο κολλημένο εδώ πέρα. Οπότε μπορεί υποσυνείδητα να επηρέασε. Δεν ξέρω. I got time to bleed. Δεν ξέρω για το Henry Cavill, αλλά τα υπόλοιπα είναι άρτια πραγματικά. Μπράβο, Dragora. Καλώς ήρθες κι εσύ σε αυτό το Hall of Fame των recasting μας. Και κάπου εδώ, παιδιά μου, άλλο ένα μπροσκάρ έφτασε σιγά σιγά στο τέλος του. Τα γνωστά. Like, subscribe, καμπανάκι για να ειδοποιήσετε. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε και όλα τα αδέρφια μας εδώ στην πρεμιέρα που Αού. Κάτσανε μέχρι το τέλος και μας Αού. Απολαύσανε. Μουά, το μπροσκάρ άρμι μας, το οποίο πραγματικά είναι, όπως είπε ο Τζόνι Ντεπ μετά τη δίκη που ευχαρίστησε το κοινό, είστε οι εργοδότες μας. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάκιος. Ήμουν ο Βαγγέλης. Bye bye.